Καλώς ήρθες στην Aeon, τη νέα εποχή στην τηλεόραση. Θα σου δείξουμε πώς να δημιουργήσεις παιδικό λογαριασμό με ασφαλές περιεχόμενο για τα παιδιά σου στο Aeon Smartbox. Το πρώτο βήμα είναι να μπεις στην ενότητα επιλογή προφίλ. Στη συνέχεια, επίλεξε να δημιουργήσεις νέο προφίλ και πληκτρολόγησε το όνομα του λογαριασμού. Πληκτρολόγησε την ηλικία του παιδιού, επιλέγοντας μία από τις δύο ηλικιακές ομάδες, από 0 έως 6 ετών ή από 7 έως 11 ετών. Για να κάνεις το λογαριασμό διασκεδαστικό για το παιδί σου, έχουμε προετοιμάσει ειδικά παιδικά avatar από τα οποία μπορείς να διαλέξεις. Σημείωσε και επιβεβαίωσε το avatar που διάλεξες για το λογαριασμό με το κουμπί OK του τηλεχειριστηρίου. Στην οθόνη θα παρουσιαστεί μήνυμα και προβολή του παιδικού λογαριασμού. Επιβεβαίωσε κάνοντας κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Στο επόμενο βήμα μπορείς να κάνεις εισαγωγή PIN γονικού ελέγχου ή να το παραλείψεις. Για παιδικό λογαριασμό, συνιστούμε να ορίζεις πάντα την επιλογή με PIN ασφαλείας. Με τον τρόπο αυτό, το παιδί σου δεν θα μπορεί να μεταβαίνει σε άλλους λογαριασμούς που δεν είναι κατάλληλοι για την ηλικία του και δεν περιορίζουν την προβολή περιεχομένου ακατάλληλου για παιδιά. Όταν ορίσεις την επιλογή ενεργοποίηση PIN ασφαλείας, πρέπει να πληκτρολογήσεις έναν κωδικό PIN. Έχει υπόψη ότι η πλατφόρμα λειτουργεί με τον αυτόματα οριζόμενο κωδικό PIN 0000 όταν τη χρησιμοποιείς για πρώτη φορά και σου συνιστούμε να τον αλλάξεις. Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού PIN, θα έχεις στη διάθεσή σου τρεις προσπάθειες. Αν και τις τρεις φορές εισαγάγεις λανθασμένο κωδικό PIN, θα μπορέσεις να ενεργοποιήσεις την προστασία με κωδικό PIN αργότερα από τις ρυθμίσεις παιδικού λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, επίλεξε Συνέχεια χωρίς PIN. Αν ο κωδικός PIN εισαχθεί σωστά, θα εμφανιστεί μήνυμα που αναφέρει ότι ο λογαριασμός σου έχει δημιουργηθεί. Η Aeon παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας έως και 5 ατομικών λογαριασμών για ένα σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, αν στο λογαριασμό σου υπάρχουν 2 ή περισσότεροι παιδικοί λογαριασμοί που προστατεύονται με γονικό έλεγχο, τα παιδιά σου θα μπορούν να μεταβαίνουν από τον έναν στον άλλον λογαριασμό χωρίς να πληκτρολογούν κωδικό PIN. Μετά την επιτυχή δημιουργία του παιδικού λογαριασμού, θα οδηγηθεί στην αρχική σελίδα της Aeon. Η σελίδα θα μοιάζει με τυπική αρχική σελίδα, αλλά όλο το περιεχόμενο, καθώς και η διεπαφή, θα έχουν προσαρμοστεί στην ηλικία του παιδιού, η οποία έχει επιλεγεί στο λογαριασμό. Στην αρχική σελίδα και στην υπηρεσία On Demand, θα βρεις μια ενότητα με μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ήρωες των παιδικών εκπομπών. Επιλέγοντας συγκεκριμένο ήρωα, θα ανοίγει νέα σελίδα στην οποία θα βρίσκεις περιεχόμενο μόνο με τη συμμετοχή αυτού του χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα φτάνουν στο αγαπημένο τους περιεχόμενο με ευκολότερο, γρηγορότερο και πιο διασκεδαστικό τρόπο. Στην υπηρεσία On Demand θα βρεις μόνο επιλεγμένες παιδικές ταινίες και σειρές. Θα βρεις επίσης μια ειδική ενότητα με προτάσεις για περιεχόμενο που βασίζεται στις προτιμήσεις και τις προηγούμενες επιλογές του παιδιού που είναι χρήστης του λογαριασμού. Ο παιδικός λογαριασμός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια από την κατηγορία παιδικά. Η πρόσβαση στο μενού Android είναι απαγορευμένη. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν έχει πρόσβαση στις εφαρμογές του Google και στο YouTube. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Αν θέλεις να κάνεις αλλαγές στον παιδικό λογαριασμό, πρέπει να μεταβείς στις ρυθμίσεις. Οι επιλογές για αλλαγές είναι περιορισμένες. Τα παιδιά επιτρέπεται να αλλάζουν μόνο το όνομα και το avatar του λογαριασμού τους. Αν θέλεις να κάνεις διαφορετικές αλλαγές, πρέπει να μεταβείς στις πρόσθετες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληκτρολογήσεις κωδικό PIN για γονικό έλεγχο. Σημειώνουμε ότι ακόμα και αν δεν έχεις εισαγάγει γονικό έλεγχο νωρίτερα, η πλατφόρμα δεν θα σου επιτρέψει πρόσβαση στην ενότητα χωρίς εισαγωγή κωδικού PIN. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχεις αλλάξει τον αρχικά καθορισμένο κωδικό στην πλατφόρμα Aeon, αυτός είναι 0000. Αν έχεις αλλάξει τον αρχικό κωδικό PIN, πληκτρολόγησε αυτόν που έχεις ορίσει. Οι πρόσθετες ρυθμίσεις παρέχουν δυνατότητες για την αλλαγή της ηλικίας του παιδιού, τον ορισμό γονικού ελέγχου και τη διαγραφή του λογαριασμού. Αν ο παιδικός λογαριασμός είναι ο τελευταίος από τον οποίο έχεις παρακολουθήσει τηλεόραση, όταν ενεργοποιήσεις ξανά την τηλεόραση ή ξεκινήσεις την εφαρμογή Aeon, θα ενεργοποιηθεί ο ίδιος παιδικός λογαριασμός. Οι λογαριασμοί που προστατεύονται με γονικό έλεγχο ανοίγουν με προτεραιότητα έναντι άλλων λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και το περιεχόμενο των άλλων μελών του σπιτιού, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση των συσκευών. Ελπίζουμε αυτό το βίντεο να σου ήταν χρήσιμο. Απόλαυσε όλες τις δυνατότητες που σου προσφέρει το Aeon Smartbox.